Σε τεταμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη στην Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού Ηρακλείου. Παρουσία του Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτης Γουρίδη, αλλά και βουλευτών, καθώς οι αγρότες της Κρήτης αντιλαμβάνονται ότι το καθεστώς για τα εισοδήματα του 2014, αλλά και τη φορολόγηση, δεν θα αλλάξει. Για το 2014, λοιπόν, εμείς επιμένουμε ότι δεν θα πρέπει να φορολογηθούν. Αλλά όμως, επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής και θέλω να ξαναρθώ στην Κρήτη, δεν μπορώ να σας βάλω υπογραφή από αυτού. Η θέση μας είναι, δηλαδή η θέση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, να το πω, Γεωργίας, να το πω, είναι ότι δεν θα πρέπει να φορολογηθούν ούτε αυτές οι επιδοτήσεις, ούτε οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Αλλά όμως, σας είπα ότι είναι κάτι το οποίο τρέχει, αποφασισμένο από πριν, και όπως καταλαβαίνετε και η κατάσταση της χώρας δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι. Επιμένουμε και θα ξαναγίνει συνάντηση με την κυρία Βαλαβάνη για να μην να υπάρξει εξαίρεση του θέματος των επιδοτήσεων. Έντονη είναι η δυσαρέσκεια των αγροτών, καθώς ο Υφυπουργός προεκλογικά και μετεκλογικά είχε δεσμευτεί ότι θα υπάρξουν φοροελαφρύνσεις, ενώ σημειώνουν πως οι απώλειες των αγροτικών εισοδημάτων είναι οδυνηρές. Δεν μπορεί λοιπόν η σημερινή κυβέρνηση που ήταν μαζί μας πέρσι σε όλες τις κινητοποιήσεις και να απαιτεί να εξαιρεθούν τις φορολόγησης, οι επιδοτήσεις και οι αποζημιώσεις, αλλά να υπάρχει και αφορολόγητο για τον αγρότη, γιατί ούτε και πέρσι το είχαμε και τελικά πήραμε τα 9,5 χιλιάρικα, όπως και τους μισθωτούς, να έρχεται σήμερα που προεκλογικά και μετεκλογικά δεσμεύτηκε ότι θα υπάρχει αφορολόγητο, ότι δεν θα φορολογηθούν οι επιδοτήσεις και να σηκώνει τα χέρια ψηλά. Είναι απαράδεκτο. Όταν θα πληρώσει ο παραγωγός, τότε θα καταλάβει τι θα πει η φορολόγηση. Δεν το έχουμε συλλάβει ακόμα. Θα το συλλάβουμε την ώρα που θα μας δίνει τα μπιλατάκια η εφορία. Να δώσουμε όλοι, αλλά από πού θα δώσουμε εμείς το ρόδιμο. Οτιδήποτε παίρνουμε, οτιδήποτε πουλάμε, φορολογείται. Δηλαδή, εμένα το προϊόν μου το φορολογεί 10 φορές. Ίσως και παραπάνω. Τώρα τι θέλει από μένα. Δηλαδή, ειλικρινά δεν μπορώ να σκεφτώ από πού και με ποιο τρόπο θα συνδράμω και εγώ την πατρίδα μου. Δύσκολο φαίνεται να είναι το έργο του Υφυπουργού, καθώς καλείται να κρατήσει τις ισορροπίες ανάμεσα στις δεσμεύσεις του, αλλά και τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα.